όνειρος αγάπη μου γλυκιά, μάνα λεβέντο γέμα, βγάζεις κορίτσια και παιδιά που είναι ένα και ένα. Ήπειρος λεβέντο γένα, εσύ με γέννησες και εμένα, κι αν με πειράνε τα ξένα, δε σε λύς μόνο εσένα. Ήπειρος περηφάνη, χιλιοτραγουδισμένη, σε βγάζουμε άσπρο πρόσωπη σ' όλη την οικουμένη. Ήπειρος λεβεντογένα, εσύ με γέννησες και εμένα, κι αν με πειράνε τα ξένα, δε σε λύς μόνο εσένα. Ήπειρος αθάνατη, χώματα δοξασμένα, όσο αγαπώ τη μάνα μου, αγάπησα και σένα. Άρα Κιτσάκη. Ήπειρος λεβεντογένα, εσύ με γέννησες και εμένα, κι αν με πειράνε τα ξένα, δε σε λύς μόνο εσένα.
ξένια σε χαίρεται κι εγώ ακόμα κι πως μου βρέξε
από βάθος ψυχής το Διοικητικό Συμβούλιο να έχετε μια χαρούμενη, δημιουργική χρονιά με υγεία αλλά και πολύ χαμόγελο. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο με δύο λέξεις έτσι και εντάχει στο Σύνδομο που διανύει το έκτο έτος λειτουργίας του. Όπως όλοι οι σύλλογοι, με τα προβλήματά του. Αλλά εμείς έχουμε να επιδείξουμε και έργο. Και όταν λέω έργο, δεν σταματάμε μόνο σε αυτά που ορίζει το καταστατικό, λέγοντας τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, να την μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε ξανοιχτεί και σε άλλους ορίζοντες. Και οι άλλοι ορίζοντες είναι η προσφορά στους συμπολίτες μας. Εάν δεν το ξέρετε, για δεύτερη χρονιά φέτος, ο σύντοκός μας, πέρυσι μάλλον, το 2014, πρόσφερε περίπου 1.300 τετράδια σε όλα τα δημοτικά σχολεία Λαβρίου Κερατέας και στο ειδικό σχολείο. Πολλές φορές με τη συνδρομή συμπατριωτών μας από τα Γιάννα, από την Ήπειρο γενικά, προσφέραμε σε άπορες οικογένειες συμπατριωτών και όχι μόνο. Και για τα συσίτια αγάπης, στην Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και στον Άγιο Δημήτριο της Κερατέως. Ένα μεγάλο στόχο που είχαμε βάλει ήταν να δημιουργήσουμε ένα δικό μας χορευτικό σύνολο. Αυτό το καταφέραμε. Τα πρώτα δύο χρόνια βέβαια με τη συνδρομή της Ομοσπονδίας Λακασούλη που ο πρόεδρος της σε λίγο θα είναι εδώ και έχουμε πολλά παιδιά από την Ομοσπονδία Λακασούλη και από το Σύλλογο της Κανίας που χορεύουν εκεί και που ήρθαν απόψε κοντά μας, δεν θα χορέψουν βέβαια απόψε, αλλά ήρθαν έτσι να διασκεδάσουν όλοι μαζί. Βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί. Όταν είπαμε να δημιουργήσουμε το χορευτικό, δημιουργήσαμε το χορευτικό αρχικά για μεγάλους και αργότερα το χορευτικό αυτό επεκτάθηκε και σε μικρούς μας φίλους. Και όλα αυτά με την βοήθεια και τη συνδρομή την δική σας. Και όταν λέω συνδρομή, εννοώ την προσφορά σας κοντά στο σύλλογο, κοντά στο σύλλογο. Και αυτό είναι το οποίο ζητάμε όλοι μας. Να είσαστε κοντά στο σύλλογο. Το 2014 η τελευταία εκδήλωση που κάναμε ήταν για τα πέτρινα γεφύρια. Όσοι από εσάς την παρακολούθησαν, ασφαλώς και βγήκαν κερδισμένοι, γιατί ίσως τα γνώρισαν και το πέτρινο γεφύρι της πλάκας που πρόσφατα το παρέστηκε τώρα το ποτάμι. Είναι για μας ιδιαίτερη χαρά που θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί οι υπουργότες να το ξαναχτίσουμε το γεφύρι αυτό. Αυτό το γεφύρι που πραγματικά ήταν ένα κόσμημα για την Ήπειρο. Και ίσως το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι σε όλα τα Βαλκάνια. Για φέτος, για το 2015, θα προγραμματίσουμε και έχουμε προγραμματίσει 2-3 εκδηλώσεις ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Και οι εκδηλώσεις αυτές είναι πρώτα
ιερουσαλημικό μοναστήρι του Σέλτσου, που εκεί χάθηκε μία φάρα υπηρετών σουλιωτών. Δεύτερη εκδήλωση θα είναι, λέμε να κάνουμε μία ημερίδα για την απελευθέρωση της πόλης των Ιαννίνων που γιορτάζουμε σήμερα. Και αυτή η ημερίδα θα είναι τουλάχιστον 4-5 ώρων με καθηγητές, με ιστορικούς οι οποίοι θα αναλύσουν και πραγματικά θα αναδείξουν το μέγιστο θάρρος των Ελλήνων στρατιωτών που μέσα σε αντίξωες συνθήκες πολεμήσαν και έτσι ελευθερώθηκαν τα Γιάννη πριν από 101 ή 102 χρόνια. Και βέβαια μια μεγάλη εκδήλωση την οποία όλοι μαζί την έχουμε υποσχεθεί και δεν την έχουμε εφαρμόσει ακόμα. Δεν την έχουμε φτιάξει ακόμα, δεν την έχουμε πραγματοποιήσει. Είναι για τους μεγάλους υπηρώτες ευεργέτες. Έτσι, δύο λέξεις γι' αυτό. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 13.500 ευεργέτες μικροί και μεγάλοι. Οι 10.500 είναι οι υπηρώτες. Άρα λοιπόν αξίζει μια ιδιαίτερη τιμή για όλους αυτούς. Με αυτά τα λίγα, αφού καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Λουκά, που είναι εδώ, θα τον φωνάξουμε να απευθύνει ένα χαιρετισμό, δύο λόγια Δήμαρχε, δύο λόγια, έτσι για την απόψινή βραδιά, να κόψουμε την πίτα και στη συνέχεια θα πούμε για τους προσκεκλημένους που είναι εδώ και μας τιμούν απόψε. Θέλω να χαιρετήσει την εκδήλωση. Λάτε κύριε Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος Λαμπιοτικής, ο Δημήτρης Λουκάς. Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαμε τον Πρόεδρο. Πραγματικά το να αναστρέφονται στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πολύ λυπηρό. Όλοι μας πραγματικά έτσι γνωριστήκαμε όταν είδαμε το ρέμα της δυνάμεις της φύσης να το γκρεμίζουν. Φυσικά είναι στόχος όλων των υπηρετών να το ξαναστήσουμε. Θέλω να πω σε όλους μας μέσα στην κρίση που διανύουμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, να στηρίζουμε στον άλλον, ειδικά οι σύλλογοι που με το πλούσιο έργο τους, το πολιτιστικό, τώρα πλέον μπαίνουν και σε κοινωνικό έργο, παρέα με τον Δήμο, ο Δήμος Προστάρης, πρωταγωνιστής, κάτω την ομπρέλα της κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε όλα τα μέλη να τύχουν των ευεργετημάτων. Είμαστε στη φάση που τελειώνουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπολείο και μπαίνουμε και σε άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά που ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, για βοήθεια επιστημιστική, δηλαδή προφών. Φυσικά είμαστε σε μία καμπή που η Ελλάδα, η κυβέρνηση, διαπραγματεύεται σκληρά με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η ευχή όλων μας είναι να πετύχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί πλέον το θέμα είναι εθνικό, δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα. Άμα αποτύχουμε τώρα, θα πάμε πιο χαμηλά από ό,τι ήμασταν. Επομένως, πρέπει όλοι μας μαζί, καθένας το μετερίζει που είναι, να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, για να ανέβουμε σαν Δήμο, σαν χώρα, να ανέβουμε γενικά. Ο Δήμος Πρόεδρε θα είναι στο πλευρό σας και να πούμε για όλους, πρώτα απ' όλα καλή Σαρακοστή, θα έχουμε και εκδήλωση, αν δεν βρέχει, γιατί δεν μας τη χαλάσει, αλλά έχουμε προβλέψει και την περίπτωση ολογής, τα κούνουμα θα τα κάνουμε στο χάος. Για όλο το Δήμο θα έχουμε εκεί άφθονους μεζέδες και μουσική καλή. Επομένως, σας καλούμε όλους σας να είστε εκεί. Αν πάλι βρέχει, θα μεταφέρουμε την εκδήλωση στο μηχανουργείο, στο λιμάνι.
Επομένως, καλή σας Αγωστή, καλή χρονιά με υγεία, δύναμη σε όλους μας, σε όλους σας και καλή πρόοδο για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Το έχει αποδείξει και εμπράκτως. Έτσι για να ολοκληρώσουμε, να πω ότι μαζί μας απόψε είναι από το Σύλλογο των Εργατικών Κατοικιών και Διοικητικό Συμβούλιο. Με τη σειρά που ήρθανε τα λέμε, ο Γόγος ο Βαγγέλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας με την παρέα του, της Ομοσπονδίας Συλλόγου Κρατέας, ο κύριος Τσίτερας, ο Δημήτρης, ο πρόσωπος από το Σύλλογο των Πολυπλησίων, ο κύριος Αλεξίου Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Πρόεδρος, κυρικός, καθηγητής ο κύριος Κάτσιος Βασίλειος, 28 χρόνια έφορος δημοσίου σχέσεων της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο κύριος Παράβολος ο Γιώργος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Θεσσαίων Σπουδαίων. Ο κύριος Λουκάς ο Δημήτρης, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στην κοινότητα της Καμάριζας. Ο περιφερειακός σύμβουλος ο κύριος Γκάκης ο Αντώνης και ιδρυτής της ΑΝΑΣΑ ήταν εδώ και έφυγε μαζί με τον Καραμαλέκο και τον Παγγέλη. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Τσίπρος Παναγιώτης. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Μαθηδάκης Μιχάλης. Η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κυρατέας, η κυρία Χωνέλα. Η Αργεντίνια δεν ξέχασα κανέναν, αφήνω τελευταία τον κύριο Βίτσκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος, φίλος των επιδοτών, αρπινός και συμπαραστάτης και θα έλεγα κοντά στο σύλλογο, έτσι, κοντά στο σύλλογο. Ο κύριος Ανδρετσάκης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος από την Αρχιστική Υπηρεσία, και από το Ομοσπονδία Απογονησίων η κυρία Παπά Χριστίνα, γραμματέα της Ομοσπονδίας Απογονησίων. Αυτά με το συμπισί μου δεν ξέχασα κανένα, αν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη, να μας τον υπενθυμίσουν. Δεν βλέπω κάποιον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα κόψουμε την πίτα και να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον συγγραφέα, λαογράφο, ποιητή, ο οποίος μας πρόσφερε και συμπατριώτη μας βέβαια, τον κύριο Μίτσι, ο οποίος μας πρόσφερε 20 βιβλία του για την τα εντάξουμε στη σημερινή κλήρωση που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα για την λαχιοφόρο αγορά. Θέλω να σας πω, όποτε στην πίτα, υπάρχει ένα φλουρί μέσα στην πίτα. Όποιος το βρει αυτό, από τους επισήμους, έχει να πάρει 2 βιβλία του κυρίου Μίτσι. Η άλλη πίτα που θα μοιραστεί κατά τις 12 και 30, μαζί με ένα μπακλαβαδάκι κολιονάσος από τα Γιάννηνα, και εκεί υπάρχει ένα νόμισμα το οποίο θα συνοδεύεται πάλι από 2 βιβλία του κυρίου Μίτσι. Και επί ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, κάνουμε την αρχή να κόψουμε την πίτα, γιατί ξέρω ότι πιάνεστε. Ξέρω ότι θα καθίσετε. Πιάτα έχουμε, πιάτα η καρτοπετσέτα. Χρόνια πολλά και το χρόνο. Να μην κάνουμε όσο κερδίσει το νόμισμα, να μπορεί να πάρει βιβλία, να δώσει κάτι στο σύλλογο. Έτσι πρέπει να είναι. Πώς θα το γνωρίσει το δήμαρχο. Παραδοσιακών γλυκών Ιωαννίνων του κ. Νικολάου Κολιονάσου.
και της Αθηνάς πόλεως, την εταιρεία την τρυπάμε εδώ του κυρίου Κολομβόλη, αφή Κολομβόλη, είπε, και όλα τα καταστήματα του Λαβρίου που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε μας βοήθησαν είτε με μικρά είτε με μεγαλύτερα δώρα για την αποψινή μας εκδήλωση που όπως θα βλέπετε πάνω στα τραπέζια υπάρχουν κάποιες καταστάσεις με δώρα. Τα δώρα αυτά θα μεταφέρουν και θα πω τα οποία θα μοιραστώ στα τραπέζια και παρακαλώ πολύ να βοηθήσετε όπως εμάς από την Άρτα. Και γι' αυτό μας ταιριάζει ένα ιδιαίτερο και μεγάλο χειροκρότημα. Τους κατεβάσαμε από την Άρτα και είναι με τη σειρά που θα τους πω. Κλαρίνο παίζει ο Γεραγόρης ο Βασίλης. Ο Ροτζάκος ο Δαμιανός ο Λαούτα. Ο Δαμιανός ο Βασίλης Γιολί. Ο Γεραγόρης ο Κώστας Δεύει. Και ο Φανάρος ο Πέτρος τραγούδι. Είναι φίλοι οι οποίοι πραγματικά έτσι κάνανε αγώνα για να κατέβουν σήμερα ο Δημόντας από την Άρτα ως εγώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε όλοι εσείς να διασκεδάσετε και να περάσετε όμορφο μαζί τους. Ένα θερμό χαιρετισμό για τα παιδιά. Παρακαλώ να πάρουμε το τραπέζι από τη μέση. Τα παιδιά μας θα χορέψουν για μας και να τα, και να τα χειροκροτήσουμε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πριν από αυτό να πούμε ότι μαζί μας είναι και η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.
Στο κοντά μας.